Ένα παιχνίδι με την Καβάλα. Η Καβάλα μέχρι στιγμή δεν έχει, είναι μια ομάδα που δεν έχει κάνει εκτός από την νίκη. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω ότι έχει πολύ καλό ρόστερ. Είναι μια ομάδα η οποία σε καλή μέρα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι πάρα πολύ, 40 λεπτά, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε καλό μπάσκετ και να μην δώσουμε καθόλου δικαίωμα στην Καβάλα να δημιουργήσει οποιοδήποτε προϋποθέσεις θέλει για να αποτύξει το δικό της το παιχνίδι. Ξέρουμε ότι έχει δυναμώσει αρκετά τόσο στην περιφέρεια όσο και κάτω από το καλάθι στο τελευταίο χρονικό διάστημα και ίσως απαιτείται λίγο χρόνο στην ομάδα της Καβάλας για να βρεθούν περισσότερο μεταξύ τους. Ελπίζουμε εμείς να έχουμε καλή απόδοση, τη θέλουμε καλή απόδοση όπως κάνουμε στο παιχνίδι του Μαρούση για να μπορέσουμε να έχουμε ένα εύκολο απόδοση. Ένα πάγιο ερώτημα είναι τι κάνει η ομάδα της μετά από διακοπές αρκετών ημερών. Αυτό τι αντίκτυπο μπορεί να έχει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό το δούμε στο παιχνίδι. Οι ομάδες προπονούνται, προσπαθούν να είναι έτοιμες όσο δυνατόν καλύτερα στο επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα το ότι οι ομάδες δεν έχουν παιχνίδι αυτό δεν είναι καλό, αλλά έτσι είναι το πρωτάθλημα. Η νίκη με τη Μαρούση έδειξε πάντως τη δυναμική της ομάδας, σας πω. Ναι, οπωσδήποτε είχαμε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καλής απόδοσης και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε και στα επόμενα παιχνίδια τα οποία απομένουν μέχρι τέλους πρωταθλήματος για να δούμε τι θέση θα καταλήξουμε στο τέλος της σεζόν. Σας προβλημάτε σε κάτι πόσο από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που επισημάνατε και στα παιδιά για να μην είναι πάντα γιατί έρχονται δύσκολα παιχνίδια και φυσικά τα ψέματα πάμε στην τελική ευθεία του παιχνίδι. Ήταν ορισμένα σημεία, ιδίως η καθυστέρηση η οποία δείξαμε σε επιθετικές επιλογές του Ολυμπιακού, δεν προσπαθήσαμε να σταματήσουμε τις κινήσεις του. Με αποτέλεσμα, όταν ο παίκτη του Ολυμπιακού, η οποία είναι πάρα πολύ καλή παίκτη, πάρουν προβάδισμα στις κινήσεις, τότε είναι πολύ δύσκολο να παίξει την άμυνα. Και αυτό μας έβγαλε στο παιχνίδι, μας δημιούργησε ανυπομονητική ψυχολογία. Ελπίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν θα δείξουμε αυτό το πρόσωπο.